Με βάση τον κανονισμό της Βουλής, άρθρο 97 παράγραφος 4, γνωρίζετε ότι έχω τη δυνατότητα, όσο η Βουλή είναι εν ολμελία, να λάβω τον λόγο ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος της ομάδας. Θέλω για 15 λεπτά τον λόγο. Και γνωρίζετε για ποιο λόγο είμαι εδώ, διότι επανειλημμένος κατατίθεται επίκαιρες ερωτήσεις την ώρα του Πρωθυπουργού και ο κύριος Πρωθυπουργός επιλέγει να μην απαντά. Θέλω λοιπόν τον λόγο. Εγώ θα σας πω το εξής, κύριε Τσίπρα. Ολοκληρώσετε αυτό που θέλατε να πείτε. Λέω, κύριε Λαμπρούλη, θέλω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε. Θέλω τον λόγο, όπως δικαιούμαι με βάση τον κανονισμό, διότι θέλω να απευθυνθώ στο σώμα και για το γεγονός ότι απαξιώνεται την κλωτική διαδικασία και για την ουσία του ζητήματος που θεωρώ ότι είναι ένα μείζον ζήτημα ισονομίας και δημοκρατίας. Ναι, να θυμίσω εδώ ότι είναι η δεύτερη φορά που έρχεστε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Έχει προηγηθεί σε μια άλλη αντίστοιχη συνεδρίαση. Στο μεταξύ μεσολάβησε συζήτηση στο συγκεκριμένο ή αν θέλετε για το συγκεκριμένο θέμα και στη διάσκεψη των Προέδρων και για τον χειρισμό της διαδικασίας, αν θέλετε, θα δώσω τη θέση μου στον Πρόεδρο της Βουλής. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό πριν προχωρήσετε. Πρόεδρε, μάλλον. Θα με απογοητεύσετε, υποθέτω, σήμερα, αλλά γιατί βιάζεστε να με απογοητεύσετε. Αφήστε με στην ψευδαίσθηση αυτή. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα που θέσατε σήμερα δεν ευσταθεί. Το δικαίωμα των αρχηγών να ομιλούν στη Βουλή είναι άπλετο. Όμως υπάρχει ημερήσια διάταξη και εσείς, κύριε Πρόεδρε, επιχειρείτε όπως θέσαμε. Θέλω λίγο να σας υποστηρίξω. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, άκουσα το αίτημά σας. Είναι η δεύτερη φορά που ζητάτε το λόγο για παρόμοιο θέμα. Μας απασχόλησε αυτό το θέμα στη διάσκεψη των Προέδρων στις 3 Ιουνίου του 2021. Πήρα θέση για αυτό το θέμα. Είπα ότι δεν είναι δυνατόν να καθιερωθεί μια νέα πρακτική πέραν του κανονισμού μονόλογου στην περίπτωση που πολιτικός αρχηγός από τον αρχηγό της αντιπολιτεύσεως έως οποιοδήποτε πολιτικός αρχηγός να κρίνει ότι μπορεί στην διαδικασία των επικαίρων ερωτήσεων να λαμβάνει το λόγο επειδή δεν έχει μπει στην ημερήσια διάταξη απάντηση του Πρωθυπουργού ή κάποιου υπουργού σε δική του ερώτηση. Αυτή η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω, και το έχω ψάξει αυτό καλόπιστα, δεν προβλέπεται. Οι αρχηγοί των κομμάτων έχουν άπλετο δικαίωμα λόγου στην νομοθετική εργασία, στις επερωτήσεις, στις προτάσεις μομφής, στις εξεταστικές, παντού. Η μόνη περίπτωση που δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί είναι στις επίκαιρες ερωτήσεις, οι οποίες περιορίζονται ρητά από τον κανονισμό ανάμεσα στον ερωτώντα και στον υπουργό που απαντάει. Επιχειρείτε με αυτόν τον τρόπο να καθιερώσετε μια πρακτική που δεν προβλέπετε. Ή θα το συμπεριλάβουμε στον κανονισμό ή δεν πρόκειται αυτή η πρακτική να συνεχιστεί. Είχα την πρόνοια να το θέσω αυτό στις 3 Ιουνίου στη διάσκεψη των Προέδρων και να πω ότι προφανώς όταν το προτέθεσε ο κύριος Τσίπρας πήρε το λόγο για να εξηγήσει τι θέλει. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει ένα προηγούμενο και να το γενικεύσουμε. Και υπήρξαν απαντήσεις και από την παράταξή σας ότι προφανώς αυτό δεν πρόκειται να γίνει μια καθημερινή πρακτική. Και ξαναζητώ στη διάσκεψη των Προέδρων εδώ και μέρες
ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα που έγινε τότε να γενικευθεί. Και σήμερα, κύριε Πρόεδρε, ζητάτε στην ουσία να καθιερώσετε ένα νέο τρόπο παρέμβασης στο Κοινοβούλιο. Είμαι ανοιχτός σε κάθε πρόταση αλλαγής του κανονισμού της Βουλής. Αλλά δεν μπορεί η Βουλή να αλλάζει άρδιν τον κανονισμό της με βάση πρωτοβουλίες οι οποίες καθόλου δεν προβλέπονται. Φανταστείτε αυτό να γενικευθεί, θα έχουμε μία πλήρη ανατροπή του κοινοβουλευτικού έργου και μία πλήρη ακτιβιστική διαδικασία η οποία μετατρέπει τη Βουλή σε ένα είδος σκηνικού. Και δεν θα το θέλατε, πιστεύω, ούτε εσείς, ούτε εγώ να γίνει αυτό. Συνεπώς, παρακαλώ πολύ σήμερα το θέμα να λήξει εδώ. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Δεν προβλέπεται ομιλία αρχηγού. Δεν έχουμε ούτε νομοθετικό έργο, ούτε επερώτηση, ούτε κάποια άλλη διαδικασία. Ανακοινώθηκε ήδη από τον Προεδρεύοντα η ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συνεπώς, ας μη προσπαθήσουμε να καθιερώσουμε εκτός κανονισμού de facto διαδικασίες.